Και φίλοι, χαίρετε. Βλέπετε ότι στο εξώφυλλο του βίντεο έχω δέσει τα χέρια, ως μία δήλωση έτσι λίγο αντιδραστική. Επειδή σήμερα έχουμε ξανά επιστολή από τον φίλο που μας έγραψε αρχικά την επιστολή με τίτλο «Λογαριάζοντας χωρίς το ξενοδόχο» και που μας απάντησε κιόλας εκείνη την επιστολή. Αυτή τη φορά έχω επιλέξει τον τίτλο «Ένας κυνικός» μέσα στην παρένθεση «Λογαριάζοντας χωρίς το ξενοδόχο» για να καταλάβετε για ποιον κυνικό πρόκειται, μας εξηγεί γιατί δεν πάει σε ψυχολόγο. Προτού διαβάσω το βίντεο, θέλω να παρακαλέσω αυτό τον Κίνα, τον σκύλο δηλαδή, να καθίσει φρόνημα στη θέση του, γιατί ήρθε ώρα για βίντεο. Ήρθε ώρα για βίντεο. Και θέλω να σε παρακαλέσω σαν καλό σκυλί να πας να καθίσεις φρόνημα στη θέση σου. Μπορείς, σε παρακαλώ, να καθίσεις φρόνημα στη θέση σου. Μπορείς. Λοιπόν. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ο φίλος, ο οποίος είχε γράψει την επιστολή «Λογαριάζοντας χωρίς το ξενοδόχο», επιστρέφει. Με βλέπετε στο εξώφυλλο του βίντεο και τώρα στην αρχή ότι έχω δεμένα τα χέρια μου, γιατί ο φίλος νομίζει, έτσι διαβάζω την επιστολή του, νομίζει ότι θα μου δέσει τα χέρια με αυτή την επιστολή. Όμως μου δίνει την ευκαιρία και μας δίνει την ευκαιρία να εντρυφήσουμε ακόμα περισσότερο σε θέματα τα οποία αυτός θεωρεί ότι δεν αναγνωρίζει, θεωρεί ότι δεν πιστεύει και θεωρεί ότι δεν τον αφορούν. Εξακολουθεί και μας γράφει όμως και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Λοιπόν, προτού προχωρήσω να διαβάσω την επιστολή του, θέλω να εξηγήσω τι σημαίνει όρος κυνικός. Από το λεξικό θα σας διαβάσω. Κυνικός είναι εκείνος που χαρακτηρίζεται από παντελή έλλειψη συναισθηματικής ή ηθικής ευαισθησίας, που εκδηλώνει τις σκέψεις, τα συναισθήματα ή τις προθέσεις του χωρίς καμία προσπάθεια μετριασμού της δυσαρέσκειας που μπορεί να προκαλέσει, με πλήρη περιφρόνηση και διαφορία προς τους κοινά αποδεχτούς κανόνες ευπρέπειας ή ηθικής. Κοινική συμπεριφορά, κοινική απάντηση, άρνηση, κοινικός άνθρωπος και ως ουσιαστικό ο κοινικός. Αυτή είναι η πρώτη ερμηνεία του όρου. Η δεύτερη ερμηνεία είναι φιλόσοφος και ως ουσιαστικό κοινικός, αυτός που ανήκει στη φιλοσοφική σχολή που ίδρυσε ο Σωκρατικός Αντισθένης και η οποία πρέσβευε την επάνωδο του ανθρώπου στη φύση και την περιφρόνηση των κοινωνικών συμβάσεων και της ηθικής. Λοιπόν, εγώ ονομάζω τον φίλο κοινικό γιατί προσπαθεί, καθώς γράφει, να αποδιώξει εντελώς κάθε συναισθηματική ηθική ευαισθησία και δεν θεωρώ ότι είναι κυνικός με όλη τη σημασία του ορισμού του κυνικού που σας διαβάζω τώρα από το λεξικό, αλλά νομίζω ότι έχει μία κυνικότητα. Λοιπόν, και ένας άλλος όρος που πρέπει να εξηγήσω προτού διαβάσω το mail είναι ο διαδισμός, ιδιισμός, ιδιαλισμός, ιδιαρχία. Λέει είναι η φιλοσοφική θεωρία η οποία δέχεται ότι ο κόσμος ή η πραγματικότητα βασίζεται στην ύπαρξη δύο αρχών με ριζική διάκριση και ανομοιότητα. Για παράδειγμα αισθητό νοητό ή πνευματικό υλικό. Πρόκειται γενικά για κάθε θεωρία που χωρίζει τον κόσμο σε δύο σφαίρες και αρνείται την ενότητά του. Οι σφαίρες στις οποίες χωρίζεται η πραγματικότητα είναι ουσιαστικά διαφορετικές ή αντίθετες μεταξύ τους και δεν υπάρχει κανένα συνδετικό σημείο που να τις ενώνει και να διευκολύνει τη μετάβαση από τη μια στην άλλη. Έτσι, η ανθρωπολογική διαρχία διχάζει τον άνθρωπο σε δύο στοιχεία, σε σώμα και σε ψυχή. Οι ορφικοί, οι Πυθαγόροι, ο Πλάτωνας και ο Πλοτίνος, αρχαίοι φιλόσοφοι, ήταν οπαδοί μιας τέτοιας θεωρίας. Η ηθική διαρχία κινείται στην αντίθεση του αγαθού και του κακού. Η αισθητική διαρχία ανάμεσα στην αντίθεση ωραίου και άσχημου και η λογική διαρχία στις αντίθετες έννοιες χωρίς να αναγνωρίζει ενδιάμεσες καταστάσεις. Λοιπόν, ο διεισμός ως θεωρία, ο διαλυσμός συγγενεύει με τον πλουραλισμό ενώ αντιτίθεται στο μονισμό.
Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τι μας έχει γράψει αυτή τη φορά ο φίλος, ο οποίος ακούει κάθε πρωί Θέκλα. Τώρα να δούμε γιατί ακούει άραγε. Γεια σου Θέκλα. Γεια σου. Ήρθε η ώρα ξανά να πληκτρολογήσω στα ελληνικά. Ευτυχώς που υπάρχεις κι εσύ και γράφω επιτέλους ξανά κείμενο στα ελληνικά. Να σας θυμίσω ότι ο φίλος αυτός ζει στο εξωτερικό, δεν είναι στην Ελλάδα. Ο λόγος που σου γράφω αυτή τη φορά είναι για να σου εξηγήσω το λόγο που δεν θα ξαναπώ σε ψυχολόγο, τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας. Μ' αρέσει που το γράφεις αυτό. Τι σημαίνει ότι το δουλεύεις μέσα σου, το βασανίζεις στο μυαλό σου. Στη ζωή μου έχω πάει 2 φορές σε ψυχολόγο, αλλά δεν ευδοκίμησε καμία από τις 2 απόπειρες. Στην προηγούμενη επικοινωνία μας, είπες ότι αντιδρώ στα τραύματα του παρελθόντος. Μα εννοείται ότι αντιδρώ στα τραύματα του παρελθόντος και εννοείται ότι τώρα βάζω καθημερινά τικ στα κουτάκια των αποθυμένων του παρελθόντος. Άλλο τα τραύματα του παρελθόντος και άλλο τα αποθυμένα του παρελθόντος. Τραύματα του παρελθόντος σημαίνει τα ψυχικά τραύματα που έχουμε βιώσει μεγαλώνοντας. Ο ψυχικός πόνος που έχουμε βιώσει και ο οποίος έχει αφήσει σημάδια στη ψυχή μας και μας έχει επηρεάσει αρνητικά. Τα αποθυμένα του παρελθόντος είναι αυτά που θέλαμε να κάνουμε στο παρελθόν και δεν μπορούσαμε να κάνουμε και θέλουμε πολύ να τα κάνουμε τώρα. Έτσι όπως τα λέει ο κόσμος στην καθομιλουμένη. Όταν λες βάζεις τίξ τα αποθυμένα του παρελθόντος, εννοείς ήθελες να αγοράσεις ένα ακριβό αυτοκίνητο, δεν μπορούσες, τώρα μπορείς, τίξ εκείνο το αποθυμένο, ήθελες μια γκόμενο όπως την ήθελες, τώρα την έχεις, τίξ, τίξ κλπ. Η λέξη αποθυμένα όμως στη ψυχολογική γλώσσα σημαίνει συναισθήματα τα οποία δεν τα αντέχουμε να τα βιώσουμε και γι' αυτό τα αποθούμε βαθιά μέσα μας. Σημαίνει κάτι άλλο. Αλλά εσύ χρησιμοποιείς τη λέξη αποθυμένα όπως χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη. Λοιπόν, την πρώτη φορά που πήγα σε ψυχολόγο ήταν στα 30 μου και εκείνη την περίοδο ήμουν ακόμα loser. Να υπενθύμισω ότι ο φίλος θεωρεί ότι loser, χαμένος, είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει χρήματα, δεν έχει υλικά αγαθά. Επισκέφθηκα άντρα ψυχολόγο στο εξωτερικό, ο οποίος δεν ήταν ελληνόφωνος. Μιλούσαμε και οι 2 άπτεστα αγγλικά, οπότε δεν είχαμε κανένα πρόβλημα επικοινωνίας. Καθόμαστε λοιπόν στο γραφείο του και ο διάλογος πήγε κάπως έτσι. Ψυχολόγος, πώς μπορώ να σε βοηθήσω, τι σε προβληματίζει. Ο κοινικός, βασικά είμαι δυστυχισμένος και απλώς θέλω να μην είμαι δυστυχισμένος. Γιατί είσαι δυστυχισμένος, ρωτάει ο ψυχολόγος. Γιατί δεν έχω τίποτα από ό,τι θέλω. Αυτή σου η απάντηση εδώ πέρα. Αυτή σου η απάντηση εδώ πέρα είναι η δική σου ερμηνεία στο γιατί δεν είσαι δυστυχισμένος. Γιατί δεν είσαι ευτυχισμένος. Είναι η δική σου ερμηνεία ότι ήσουν δυστυχισμένος επειδή δεν είχες τίποτα από τι ήθελες. Εσύ το ερμήνευες έτσι. Τι θέλεις, ρωτάει ο ψυχολόγος, μια τελείως διαφορετική ζωή από τη δική μου, απάντησα εγώ. Δεν σου αρέσει τίποτα από τη ζωή σου. Τίποτα. Μόνο το ύψος μου. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να παρατηρήσω ότι κατάλαβα ότι έγραψες επίτηδες τίποτα μόνο το ύψος μου. Επειδή στο πρώτο βίντεο που μας έστειλες, σχολίαζαν κάποιοι χωρίς να σε γνωρίζουν και χωρίς να έχουν δει φωτογραφίες, εγώ έχω δει φωτογραφίες σου, ότι πρέπει να είσαι κοντός για να λες ότι όταν πάρεις μια γυναίκα η οποία είναι νούμερο 10 στην εμφάνιση, ψηλώνεις 15 πόντους. Και υπέθεσαν οι φίλες και οι φίλοι που σχολίαζαν ότι μπορεί να είσαι κοντός. Άρα τώρα βρίσκεις ένα ευφύ τρόπο να μας πεις ότι δεν είσαι κοντός. Ρωτάει ο ψυχολόγος, και τι είναι αυτό που θα ήθελες πολύ το οποίο δεν έχεις. Λεφτά, 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 τι μου θυμίζεις τώρα. Καλά με διασκεδάζεις απόψε. Μου θυμίζεις τον... Πώς τον έλεγα ρε παιδιά αυτόν τον ηθοποιό. Που έκλαιγε στο πάτωμα της ταβέρνας και έλεγε λεφτά θέλει τον κουρίτσι, λεφτά. Ποιος ήταν αυτός. Ένα λεπτό να απαντήσω πώς θα τον βρω. Διονύσης Παπαγιανόπουλος ήταν. Που έλεγε λεφτά θέλει τον κουρίτσι, λεφτά. Άρα και εσύ θέλεις λεφτά, λεφτά, λεφτά. Ρωτάει ο ψυχολόγος, πιστεύεις ότι τα λεφτά θα σε κάνουν ευτυχισμένο? Ναι, με θαυμαστικό εσύ. Και μετά ξεκίνησε ο κλασικός τετριμμένος βαρετός διάλογος ότι τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία και η ευτυχία πηγάζει από μέσα μας και μπλα μπλα μπλα. Γι' αυτό σε λέω κοινικό. Βέβαια, ο ψυχολόγος είδε τη ξυνήλα στα μούτρα μου από ένα σημείο και μετά. Και ξενέρωσε φυσικά ο άνθρωπος. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν έκανε κάποιο κακοπροαίρετο σχόλιο,
αλλά ήταν προφανές για εκείνον ότι εγώ ήμουν ήδη προκατηλημένος. Στο τέλος λοιπόν μου είπε ότι ο ψυχολόγος δεν μπορεί να σου δώσει έτοιμες απαντήσεις. Η δουλειά του ψυχολόγου είναι να σε βοηθήσει να βρεις εσύ τις απαντήσεις από μόνος σου. Συγγνώμη Θέκλα, αλλά εφόσον η ψυχολογία είναι επιστήμη και εγώ εκείνη τη στιγμή μιλούσα με έναν επιστήμονα για εμένα, η τελική του απάντηση ήταν απλά not good enough. Τον ευχαρίστησα και δεν τον ξαναείδα. Θέκλα, πώς θέλεις. Θέκλα, να σου πεις αυτή την πρώτη συνάντηση, άκου να σου πω ρε φίλε, έχεις κόλλημα με τα χρήματα, η προσέγγιση σου προς τη ζωή είναι καθαρά ηλιστική. Δεν μπορώ να δουλέψω μαζί σου, γιατί η ηθική μας δεν ταιριάζει. Αυτό θα σου λέω. Δεν θα σου έλεγα μια απάντηση not good enough. Θα σου έλεγα η ηθική σου. Τι σημαίνει ηθική? Τώρα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τι σημαίνει ηθική για να είμαστε σωστοί με τους όρους, γιατί με κάνεις και μορφώνομαι. Με κάνεις και μορφώνομαι. Τι σημαίνει ηθική? Λοιπόν, η ηθική είναι ένα σύνολο κανόνων μιας κοινωνίας, ένας κώδικας αξιών που μελετά και ενδεχομένως καθορίζει τη συμπεριφορά των μελών της κοινωνίας αυτής με κριτήριο τι είναι αποδεκτό και τι όχι. Σε μια πλούστερη προσέγγιση, τι είναι καλό και τι κακό. Είναι γνωστό ότι σε ζητήματα ηθικής δεν υπάρχει ομοφωνία. Διαφορετικές απόψεις μπορούν να διατυπωθούν και αντίστοιχα να τεκμηριωθούν. Οι ηθικές αξίες ενδέχεται να μεταβάλλονται στην πορεία του χρόνου. Συχνά αποτελούν αυτό που λέμε άγραφο νόμου ηθικές αξίες. Η ηθική αποτελεί πλέον κλάδο της φιλοσοφίας. Για μεθοδολογικούς λόγους μπορεί να διακριθεί σε περιγραφική ηθική, μεταηθική, κανονιστική, βιοηθική. Λοιπόν, η ηθική σου δεν ταιριάζει με τη δική μου, δηλαδή έχουμε διαφορετικό ηθικό κώδικα, οπότε εγώ ως ψυχολόγος δεν μπορώ να σε βοηθήσω, γιατί εγώ ως ψυχολόγος και ως άνθρωπος πιστεύω ότι τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία. Και εφόσον εσύ πιστεύεις ότι τα χρήματα φέρνουν την ευτυχία, δεν ταιριάζουν. Πρέπει να βρεις έναν ψυχολόγο ο οποίος να πιστεύει ότι τα χρήματα φέρνουν την ευτυχία. Λοιπόν, εσύ τον ευχαρίστησες αυτόν και δεν τον ξαναείδες. Η δεύτερη φορά που μίλησα με ψυχολόγο ήταν μετά από 4 χρόνια. Δηλαδή στα 34. Ήταν αμέσως μετά που τα είχα οικονομήσει και ένιωθα τεράστιες ενοχές. Ο λόγος που ένιωθα ενοχές είναι ότι επειδή για να βγάλει κάποιος γρήγορα λεφτά πρέπει κάποιος άλλος να τα χάσει. Και δυστυχώς πάντα αθώα θύματα χάνουν τα λεφτά τους και όχι λαμόγια. Τώρα δεν σου πάει και ένα κόμμα όπως εσένα? Δεν σε κρίνω. Δυστυχώς δεν μπορείς να φας λεφτά από λαμόγια που τους αξίζει κιόλας. Με έπνιγαν λοιπόν οι ενοχές και έκανα μία online συνεδρία αυτή τη φορά με Ελληνίδα ψυχολόγο. Της εξήγησα το πρόβλημά μου και τον λόγο που αισθάνομαι ενοχές. Τα λόγια της μαλάκουσαν πολύ τον πόνο μου και με έκανε να σκεφτώ πολύ βαθιά. Η συνεδρία μας με οδήγησε σε μια ηθική διαπίστωση, η οποία ήταν πολύ λειτουργική για εμένα και την ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Προτιμούσα να αισθάνομαι ενοχές και να κρατήσω τα χρήματα από το να τα γυρίσω πίσω και να φύγουν οι ενοχές. Ή να το πω διαφορετικά, πώς γίνεται να έχω ενοχές οι οποίες προκαλούσαν πόνο, αλλά όχι αρκετό πόνο ώστε να γυρίσω τα χρήματα πίσω. Όταν όμως επεκτάθηκε η συζήτηση μας παραπέρα, μου είπε κάτι που με ξενέρωσε και δεν ξαναμίλησα μαζί της. Άρα τον πρώτο τον ξενέρωσε, η δεύτερη ψυχολόγος σε ξενέρωσε. Μου είπε ότι αν γνωρίσω την κατάλληλη γυναίκα για εμένα, τότε θα μου δημιουργηθεί από μόνη της η επιθυμία να κάνω παιδί. Θέκλα, σήμερα που η ζωή μου είναι όπως την ονειρευόμουν, αποφεύγω φουλ δύο πράγματα. Τη φύση και τα παιδιά. Γιατί αποφεύγεις τον εαυτό σου. Δεν θεωρώ ότι κάποιος πρέπει να κάνει παιδιά για να βρει τον εαυτό του, αλλά όταν βρισκόμαστε μέσα στη φύση και όταν είμαστε κοντά σε παιδιά και σε ζώα, τότε ερχόμαστε σε επαφή και με τον εαυτό μας. Στραβώνω τα μούτρα μου και μόνο στην ιδέα ότι πρέπει να βγω εκτός πόλης και όσον αφορά τα παιδιά, ξέρεις ήδη την άποψή μου. Όσο πιο κοντά είναι στη φύση ο άνθρωπος, τόσο πιο κοντά έρχεται στον εαυτό του και δεν αντέχεις, αγάπη μου, εσύ τον εαυτό σου. Δεν τον αντέχεις. Παρόλο που οι κοινικοί φιλόσοφοι έλεγαν να πάμε στη φύση και να αφήσουμε τους ηθικούς κανόνες, εσύ τη φύση δεν τη θες. Αλλά οκ, okay, το παρελθόν είναι το παρελθόν, οπότε πάμε στο σήμερα. Όχι, το παρελθόν είναι το παρελθόν, αλλά επηρεάζει και το σήμερα.
Πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία αυτή ότι δεν αντέχει στη φύση. Πω πω, πω πω. Μου θυμίζεις εμένα στα 20 περίπου χρόνια που ήμουνα, 20-25 εκεί πέρα, ήθελα πάρα πολύ να ζω σε πόλη. Ήταν η επιθυμία μου να ζω σε ουρανοξύστη αν ήταν δυνατό. Γιατί απέφευγα πάρα πολύ τον εαυτό μου τότε. Και απέφευγα να κάνω συνειδητοποίησεις που θα πονούσα. Α, και τότε είχα λεφτά. Όχι δικά μου, το γονέα μου, αλλά είχα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο σήμερα. Θέκλα, εγώ είμαι διαδικό άτομο. Κατά τη γνώμη μου, όλοι μας είμαστε διαδικοί άνθρωποι. Γι' αυτό διάβασα για τον διαδισμό στην αρχή. Ο εγκέφαλος μου δεν μπορεί να διαχειριστεί φάσματα. Για μένα τα πράγματα είναι απλά. Ή πήγε το email στον πελάτη ή δεν πήγε. Ή σε πήρανε στην καλή δουλειά ή δεν σε πήρανε. Και αν σε πήρανε, δοκιμαστικό ή σε κρατήσανε ή όχι. Ή ανοίγεις το Tinder και έχεις πολλά matches ή όχι. Ή μέσα στη σούρα σου κατάφερες να φασωθείς με την τύπησα κάτω από τις σκάλες δίπλα στο κλαμπ ή όχι. Και μετά ή πήγατε μαζί σπίτι ή όχι, και αν πήγατε σπίτι ή έγινε σεξάκι ή όχι, και ή έβαλες προφυλακτικό ή όχι. Μα πράγματα ενδιαφέροντα σου είναι πάρα πολύ. Τι να σου πω, πραγματικά. Η έγκυ σου είναι. Μακάρι να είχα τις έγκυ σου. Μακάρι η έγκυ μου να ήταν αν έχω βασωθεί και αν έχω πηδηχτεί. Έχω την εντύπωση, λέει ο φίλος, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, ότι οι ψυχολόγοι έχουν μια άρνηση απέναντι στο διαδικό τρόπο σκέψης. Όχι, κάνεις λάθος. Δεν έχεις δίκιο. Λάθος κάνεις. Εγώ τουλάχιστον ως ψυχολόγος είμαι εξαιρετικά διαδική. Εξαιρετικά διαδική. Ίσως και γι' αυτό με παρακολουθείς. Τώρα πια είμαι πολύ καχύποπτος απέναντι στους ανθρώπους που μάχονται τον διαδισμό. Έχεις πει πολλές φορές ότι σαν κοινωνία διαλύσαμε τον παραδοσιακό τρόπο ζωής και όλο το παλαιό αξιακό σύστημα, αλλά δεν το αντικαταστήσαμε με κάτι άλλο. Έτσι βλέπω και τους αντιδιαδιστές. Δηλαδή θέλουν να διαλύσουν τον διαδισμό, αλλά δεν έχουν κάτι άλλο να προτείνουν στη θέση του. Κοίταξε, εγώ σου λέω ξεκάθαρα ότι είσαι κυνικός, ότι δεν είσαι συναισθηματικός. Σου λέω ξεκάθαρα ότι είσαι ληστής, ότι δεν είσαι πνευματικός και πνευματώδης άνθρωπος. Το λέω ξεκάθαρα. Δεν σημαίνει ότι είσαι μισό ή σε απορρίπτω, αλλά ξεκάθαρα σου το λέω. Μια φορά έχεις κάνει reverse arguing στην κουλτούρα του περνάμε καλά. Είχες πει, OK, ας πούμε ότι ο κόσμος κάνει απλώς σεξ ανάλαφρα, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς ευθύνες και χωρίς πίεση. Ας πάρουμε αυτό το μοντέλο. Δουλεύει? Κάνει τον κόσμο πραγματικά ευτυχισμένο? Οι κοπέλες και τα αγόρια μπορούν απλώς να περνάνε καλά χωρίς να δένονται και να θέλουν παραπάνω? Και μετά από μια λογική αλληλουχή επιχειρημάτων, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος δεν είναι ζώο και δεν μπορεί να κάνει σεξ σαν ζώο, και με το σεξ έρχονται τα συναισθήματα. Και με τα συναισθήματα το δέσιμο και με το δέσιμο τα προβλήματα, γιατί πολλές φορές είναι μονοπλήρω. Οπότε, γιατί να έχει λιγότερη αξία το reverse arguing στην κουλτούρα του καλύτερα μόνος ή μόνη? Έχεις πει καλύτερα μόνη ή μόνος παρά κακοσυντροφευμένη ή κακοσυντροφευμένος. Ας πάρουμε αυτό το μοντέλο. Δουλεύει? Μπορεί ο κόσμος να είναι ευτυχισμένος μέσα στη μοναξιά του? Και αν ναι, γιατί τότε δεν μένουμε όλοι μόνοι μας να ξεμπερδεύουμε? Αφού είναι καλύτερα μόνη μόνος παρά κακοσυντροφευμένη ή κακοσυντροφευμένος, γιατί πέφτει τόσος συμβιβασμός και τόσες εκτόσεις? Δεν ξέρω οι φίλοι τι λένε, αλλά γι' αυτό, αλλά εγώ είμαι πολύ σκεπτικός. Εξαρτάται από τον κάθε ένα, φίλε. Δηλαδή, αν είσαι ένας άνθρωπος εντελώς ακαλλιέργητος και χωρίς καθόλου υψηλή διαφοροποίηση, και υψηλή διαφοροποίηση είναι όταν ο εγκέφαλος σου και η λογική σου, η διαδική σου λογική, υπερισχύει το συναισθήματο σου, τότε μια χαρά μπορείς να μείνεις μόνος σου και να είσαι καλά. Εάν όμως είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος παρασύρεσαι από τα συναισθήματα σου, από τα αισθήματα σου, από τις ορμές και τα αισθηκτά σου, ναι, θα θες να πηγαίνεις συνέχεια. Και ναι, θα θες να είσαι μαζί με άλλους ανθρώπους, γιατί δεν θα αντέχεις το να είσαι μόνος σου σε επαφή με τα αποθυμένα σου. Τα αποθυμένα σου δεν είναι ούτε το μεγάλο αυτοκίνητο, ούτε το μεγάλο σπίτι, ούτε ωραία γκόμενα. Τα αποθυμένα σου είναι τα συναισθήματα πόνου, φόβου, πικρία, τα τραύματα σου, τα οποία δεν θες να δουλέψεις, αποφεύγοντας να πας στο ψυχολόγο. Στην πρώτη επιστολή που έστειλα, 400 φίλοι έγραψαν μακροσκελή σχόλια, το οποίο σημαίνει ότι αφιέρωσαν χρόνο, γιατί ήταν σημαντικό για αυτούς να τεκμηριωθεί ότι ο τρόπος σκέψης μου και ο τρόπος που λειτουργώ αντιπροσωπεύει μια ισχνή μειοψηφία. Νομίζω ότι τους σόκαρε πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι και λειτουργείς, και τους σόκαρε επίσης και το γεγονός ότι έβαλες όλο σου το φύλο σε αυτή την κατηγορία. Είπες ότι όλοι οι άντρες λειτουργούν έτσι.
Δεν είπες εγώ λειτουργώ έτσι και πολλοί που γνωρίζω λειτουργούν έτσι ή αρκετοί άνδρες λειτουργούν έτσι. Έβαλες όλο σου το φύλλο, κατηγοριοποίησες ένα ολόκληρο φύλλο. Στη δεύτερη επιστολή όμως, Θέκλα, είπες το 18 και 50, εμείς εδώ δεν είμαστε ο μεσός όρος του πληθυσμού και επίσης ότι ζείτε ανάμεσά μας. Ζούμε ανάμεσα σε εσάς τους νάρκισσους. Sorry, δεν ήθελα να στο πω, αλλά στο είπα. Ζούμε ανάμεσα σε εσάς τους ανθρώπους, τους κυνικούς. Ζούμε ανάμεσα σε εσάς τους ηλιστές, όσοι έχουμε πνευματικά ενδιαφέροντα και συνδεσιμότητα. Ναι, δεν εννοώ ότι ζούμε ανάμεσα στους άνδρες, που όλοι οι άνδρες είναι έτσι. Και οι γυναίκες οι οποίες λειτουργούν όπως εσένα. Φυσικά καταλαβαίνω τι εννοείς. Υποθέτω θέλεις να πεις ότι υπάρχουν νησίδες ανθρώπων που λειτουργούν πιο συναισθηματικά από την υπόλοιπη μάζα. Σε παρακαλώ, μην με παρεξηγήσεις. Αν πρόσεξες, δεν σε παρεξηγώ καθόλου και δεν σε έχω παρεξηγήσει ούτε από την πρώτη επιστολή. Πρέπει να σου κάνει εντύπωση αυτό που δεν σε παρεξηγώ, ε. Δεν τα αναφέρω όλα αυτά για να κοντραριστώ μαζί σου. Αλλά, απλώς, εάν πάω σε ψυχολόγο, θα προσπαθήσω να φτιάξω έναν αλγόριθμο πάνω στα δικά του λεγόμενα και τους δικούς του ισχυρισμούς. Σύντομα όμως θα έρθουν τα λεγόμενα του σε ρήξη με τον διαδισμό. Αυτή είναι μια δική σου υπόθεση. Ότι όλοι οι ψυχολόγοι είναι εναντίον του διαδισμού. Τώρα δεν ξέρω. Επειδή πραγματικά είμαι πίσω από τις εξελίξεις όσον αφορά στις ρητορικές μίσους και τις διάφορες θεωρίες συνωμοσίας κλπ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια... Αν αυτό που λες για τον διαδισμό έχει να κάνει και με άλλα ζητήματα, με τα φύλλα κλπ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά γι' αυτό διάβασα τον ορισμό του διαδισμού από το λεξικό, για να μιλήσουμε ακριβώς για το τι σημαίνει ο διαδισμός. Τώρα, αν εσύ μιλάς τώρα για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε φιλομετάβαση ή οτιδήποτε άλλο, τότε αυτά είναι άλλα ζητήματα. Και αν πρόσεξες, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά, γιατί δεν είμαι ειδική επ' αυτό. Πάμε τώρα να διαβάσουμε και να αδειάσουμε τους ειδικούς. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι σήμερα έχει γεμίσει παντού ειδικούς, ειδικά στην Ελλάδα. Οπότε αναγκαστικά μπαίνει το ερώτημα, αφού έχει τόσους ειδικούς, γιατί δεν θεραπεύονται οι άνθρωποι να ξεμπερδεύουμε τουλάχιστον σαν κοινωνία από τα ψυχολογικά προβλήματα? Γιατί θέλει να κάνουν προσωπική δουλειά οι άνθρωποι για να γιατρευτούν. Δεν χρειάζεται μόνο ειδικός. Η ψυχοθεραπεία είναι σκληρή πνευματική εργασία. Και χρειάζεται δύναμη να την κάνει κάποιος και κόπος να την κάνει κάποιος. Όπως πας στο γυμναστήριο για να χτίσεις το σώμα σου, έτσι πας και στη ψυχοθεραπεία συστηματικά για να χτίσεις τη ψυχή σου. Δεν μπορεί ο γυμναστής να γυμναστεί για σένα. Έτσι και ο ψυχολόγος δεν μπορεί να μεγαλώσει για σένα. Πρέπει εσύ να θέλεις να μεγαλώσεις. Εγώ προσωπικά πάντως το πρωί φτιάχνω ένα φραπέ σε πλαστικό, μπαίνω στο τραμ. Μπαίνεις στην αυτοκινητάρα σου, στο τραμ μπαίνεις, ε. Βάζω Θέκλα στα ακουστικά και σε μισή ώρα μέχρι να φτάσω στη δουλειά έχω πάρει τη δόση μου. Ακούω την ιστορία της φίλης του φίλου και κάνω πάντα μια ερώτηση μέσα στο μυαλό μου. Ρωτάω τον εαυτό μου. Εάν η φίλη ή ο φίλος της ιστορίας ήταν μια πανέμορφη, ένας πανέμορφος γόνος πλούσιας οικογένειας, υπήρχε περίπτωση να είχε το πρόβλημα που περιγράφει στην ιστορία του? Σε καμία περίπτωση, απαντάω στον εαυτό μου. Και κάνεις λάθος. Κάνεις τεράστιο λάθος. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Και θα σου πω γιατί κάνεις λάθος. Καλός ή κακός, από ένα σημείο και μετά έγινα πολύ ειν ψυχολόγος όταν είχα το γραφείο. Έγινα πολύ της μόδας. Οπότε ερχόντουσα σε μένα όλοι οι γόνοι. Όλες οι όμορφες, όλοι οι όμορφοι, όλοι οι πλούσιοι. Όλοι όσοι είχαν αυτά που εσύ ζηλεύεις ή αυτά που εσύ θεωρείς ότι είναι πράγματα που διώχνουν το οποιοδήποτε ψυχολογικό πρόβλημα και δεν γεμάται ψυχολογικά, σε πληροφορώ. Όλοι έρχονταν σε μένα διάσημοι άνθρωποι, πλούσιοι άνθρωποι, ενώ δεν είναι ότι έρχονταν μόνο αυτοί, αλλά ξέρω εγώ άμα είσαι κάποιος, μη σε κάποιο εντός πολλών εισαγωγικών, δεν θα διαλέξεις να πας στον πιο γνωστό ψυχολόγο της χώρας στην οποία βρίσκεσαι, ή στον πιο ξακουστό, ή στον πιο φημισμένο. Κάνεις λάθος. Έπεσε και το σκουλαρίνκι μου. για να διαμαρτυρηθεί μαζί μου. Κάνεις λάθος. Το πάμε παρακάτω.
Έπεσε το σκουλανίνι, ναι. Τι είναι όλα αυτά που ακούει τόση ώρα. Έπεσε. Λοιπόν. Άρα αυτό που απαντάς σε καμία περίπτωση στον εαυτό σου είναι λάθος απάντηση που δίνεις. Και ναι, είμαι διαδική, είναι λάθος απάντηση που δίνεις. Οπότε πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ότι όλα τα προβλήματα της ζωής, εκτός τα θέματα υγείας φυσικά, τα βιώνουν μόνο μη ευκατάστατοι άνθρωποι. Οπότε πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ότι όλα τα προβλήματα της ζωής, εκτός τα θέματα υγείας φυσικά, τα βιώνουν μόνο μη εμφανίσιμοι και μη ευκατάστατοι άνθρωποι. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Και είναι λαθασμένη η πεποίθησή σου ότι είσαι σίγουρος, γιατί έχεις συνδέσει δύο γεγονότα. Έχεις συνδέσει το γεγονός ότι είσαι δυστυχισμένος και ένιωθες άσχημος και ένιωθες ότι δεν είχες λεφτά. Και θεώρησες ότι ο λόγος που εσύ ήσουν αδυστυχισμένος ήταν γιατί ήσουν, κατά τη γνώμη σου, εγώ δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχει άσχημος άνθρωπος, ότι ήσουν άσχημος και δεν είχες χρήματα. Τώρα που έχεις αποκτήσει χρήματα, θεωρείς ότι είσαι καλά. Πόσο καλά είσαι όμως να γράφεις συνεχώς γράμματα σε μια ψυχολόγο διαδικτυακή? Και όχι για να της πεις σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια που μου δίνεις, αλλά για να της πεις δεν σε χρειάζομαι, δεν σε χρειάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Πόσο καλά είσαι άραγε? Δηλαδή πρέπει να πείσω τον εαυτό μου ότι όλες οι κουκλάρες συνάδελφοι που είναι παντρεμένες με μανατζαρέους, project managers και λάμπουν από την κορυφή μέχρι τα νύχια και είναι μόνιμα με ένα σαρκώδες χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό τους, κατά βάθος είναι δυστυχισμένες. Κάποιες μπορεί να είναι, κάποιες όχι. Θεωρώ ότι η ψυχολογία είναι ακριβώς σαν τη σεισμολογία. Παρατηρεί, καταγράφει, ερμηνεύει, αναλύει, στατιστικοποιεί, αλλά δεν μπορεί να προσφέρει λύση. Αισθάνομαι ότι όσους σεισμολόγους και να φέρουμε στην Ελλάδα, οι σεισμοί θα συνεχίζουν να θερίζουν σπίτια και αντίστοιχα όσους ψυχολόγους και να φέρουμε θα πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Ακούς τι γίνεται Ελλάδα, φαντάζομαι. Γιατί δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στη φύση του εδάφους ή του δίποδου που θεωρούμε άνθρωπος. Λοιπόν, άλλο το χώμα και άλλο άνθρωπος. Άλλο το έδαφος και άλλο άνθρωπος. Ο άνθρωπος έχει νόηση, έχει μυαλό και μπορεί το μυαλό του να το χρησιμοποιεί για να κάνει όλες αυτές τις, να βγάζει όλα αυτά τα άκυρα λογικά συμπεράσματα που βγάζεις εσύ, αλλά δεν πάβει να το έχει. Οπότε αν ο άνθρωπος το μυαλό του το βάλει σε μια καλή τροχιά, σε μια υγιή τροχιά και ξεκινήσει να έχει ένα υποκοδομητικό τρόπο σκέψης και σταματήσει να αμήνεται απέναντι στην οποιαδήποτε προσπάθεια να πάρει ψυχολογική βοήθεια, τότε ναι, μπορεί να αλλάξει. Πραγματικά πιστεύω ότι και εσύ μπορείς να αλλάξεις. Ακόμη και εσύ μπορείς να αλλάξεις. Και νομίζω γι' αυτό συνεχίζεις και γράφεις. Ο λόγος που συνεχίζεις και γράφεις δεν είναι ούτε για να με θυμώσεις, ούτε για να με κοντράρεις, ούτε για να με αναστατώσεις. Νομίζω ότι ο λόγος που συνεχίζεις και γράφεις είναι επειδή ακούγοντας κάθε μέρα τα βίντεο, δεν παίρνεις απλώς μία ευχαρίστηση του στυλ «Τι ωραία που εγώ δεν έχω τα προβλήματα που έχουν αυτοί που γράφω στη Θεκλά», αλλά κάποια κομμάτια μέσα σου πολύ καλά βαδωμένα, βαδώνω σημαίνει κλείνω, πολύ καλά κλειδωμένα, πολύ καλά αποθυμένα, βρίσκουν μία ταύτιση. Τα αποθυμένα σου, αγάπη μου, δεν ήταν τα λεφτά, δεν ήταν τα χρήματα, δεν ήταν το σεξ, δεν ήταν όλα αυτά. Συγχαρητήρια που πηδάς, με ή χωρίς προφυλακτικό. Η γνώμη μου είναι να βάζεις προφυλακτικό, αφού δεν θες να κάνεις και παιδιά. Συγχαρητήρια που δεν θες να κάνεις παιδιά. Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι αν γνωρίσεις την κατάλληλη γυναίκα θα θέλεις να κάνεις παιδιά. Διαφωνώ με αυτό που λες ότι είπες, συνάδελφος. Δεν ήμουν εκεί για να ξέρω. I take your word for granted. Παίρνω ότι αυτό, τα λόγια σου για δεδομένο ότι όντως έτσι έχει συμβεί. Λοιπόν, έχεις αποθυμένα. Έχεις αποθυμένα αρνητικά συναισθήματα για τον εαυτό σου. Όπως οι τύψεις και οι ενοχές που ένιωθες, για παράδειγμα, γιατί κέρδισες γρήγορα χρήματα κλέβοντας άλλους ανθρώπους. Τις οποίες αυτές τύψεις και ενοχές απόθυσες, τις έκρυψες βαθιά στο υποσυνείδητό σου, γιατί δεν ήθελες να δώσεις τα χρήματα πίσω. Ακόμη και αυτό το γεγονός ότι όταν πήρες τα χρήματα με τον τρόπο που λες ότι τον πήρε, τα πήρες, δεν μας περιγράφεις ευτυχώς για να έχουμε και νομικά ζητήματα. Ένιωθες ενοχές, δείχνει ότι υπάρχει μέσα σου μια καλή μαγιά. Έχει ένα κομμάτι μέσα σου βαθιά χωμένο, εξαιρετικά αποθυμένο, ανθρωπιάς. Υπάρχει μέσα σου ένα μικρό παιδί, το οποίο θα ήθελε να ζήσει μέσα στην αγάπη
και να νιώσει ουσιαστική σύνδεση με άλλους ανθρώπους και όχι ουσιαστική σύνδεση με τραπεζικούς λογαριασμούς, με ακίνητα, με σεξουαλικές επιδόσεις, αποδόσεις κτλ. Κτλ, κτλ. Δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι θα είσαι εύκολος θεραπευόμενος για ένα θεραπευτή, γιατί είσαι γεμάτος αντιστάσεις. Αντιστέκομαι στη θεραπεία, αντιστάσεις στη θεραπεία. Βαθιά μέσα σου δεν θες να ξαναγίνεις ευάλωτος, δεν θες να ξαναγίνεις απροστάτευτος, γιατί αν μιλήσεις ουσιαστικά για αυτά που σε προβληματίζουν και για αυτά που σε πονάνε ουσιαστικά, που αυτά που μας πονάνε ουσιαστικά δεν είναι το ότι είμαστε χωρίς λεφτά ή δεν ήμασταν ιδιαίτερα όμορφοι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτό που πονάνε ουσιαστικά είναι τα τραύματα που έχουμε βιώσει στην παιδική μας ηλικία και στην εφηβική μας ηλικία και μεγαλώνοντας, όλες αυτές οι ματαιώσεις. Φοβάσαι να μείνεις γυμνός, οπότε βάζεις πανοπλίες, χρησιμοποιείς τη λογική σου, φτιάχνεις ένα σωρό άκυρους λογικούς συλλογισμούς. Δεν μπορώ μέσα στα πλαίσια αυτού του βίντεο που κανονικά πρέπει γύρω στα μισή ώρα το πολύ να σου εξηγήσω ή με ποιο τρόπο είναι η άκυρη λογική σου συλλογισμή. Είχα 20 στη λογική και στη φιλοσοφία στην τρίτη λυκείου. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο μηχανισμός της λογικής και τα άκυρα λογικά συμπεράσματα και επίσης ένα μάθημα στο οποίο διέπρεψα πολύ στο Πανεπιστήμιο, το μάθημα της μεθοδολογίας των μελετών, των ερευνών της συμπεριφοράς. Δηλαδή, για να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα το οποίο να είναι λογικό και έγκυρο, ακολουθούμε κάποιους κανόνες. Εσύ κάνεις λογικές διαστρεβλώσεις σε αυτά που σκέφτεσαι, με απλά λόγια κόβεις και ράβεις το σκεπτικό σου πάνω στην κατάστασή σου. Δηλαδή ξεκινάς από ένα χώρο που θέλεις να πείσεις τον εαυτό σου πρώτα και τους άλλους ύστερα ότι ο τρόπος με τον οποίο ζεις και ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργείς είναι τέλειος και είσαι μια χαρά. Αν ήσουν μια χαρά δεν θα ακούγεις τέτοιο. Χωρίς να σημαίνει ότι όσοι ακούνε Θέκλα είναι προβληματικοί. Θεωρώ ότι κανείς από εμάς δεν είναι μια χαρά. Μπορεί να είναι μισή χαρά, μπορεί να είναι τρία τέταρτα χαράς, μπορεί να είναι 7-8 χαράς. Αλλά όλοι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία, σε μια οδό, σε ένα μονοπάτι που προσπαθούμε να εξηγιάνουμε τη ζωή μας και να εξηγιάνουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας και να μπορούμε να έχουμε πλήρη λειτουργικότητα. Όταν ένας άνθρωπος καταργεί συναισθήματα, όπως τα συναισθήματα της συμπόνιας, τη συνείδηση του που την καταργεί, δεν έχει πλήρη λειτουργικότητα. Και όταν δεν έχεις πλήρη λειτουργικότητα, δεν μπορείς να βιώσεις πλήρη χαρά. Μπορείς να βιώσεις ρανίδες χαράς. Εκείνη την ώρα που, συγγνώμη που χύνεις, εκείνη την ώρα που έχεις το χάι από τις ουσίες. Εκείνη την ώρα που νιώθεις ότι έκανα κάτι σπουδαίο. Μετά, τι γίνεται μετά από κάποιο. Όταν ένας άνθρωπος έχει έναν οργασμό ο οποίος δεν έχει σχέση με το συναίσθημα και είναι καθαρά σαρκικός και καθαρά σωματικός, μετά δεν νιώθει μια κενότητα. Ενώ όταν έρθει σε ερωτική κορύφωση μέσα σε μια ερωτική πράξη η οποία γίνεται με συναίσθημα, είπαμε σεξ χωρίς συναίσθημα και σεξ με συναίσθημα, δεν νιώθει μετά μια πληρότητα και θέλει να αγκαλιάσει το τέρι του, το τέρι της, και να είναι μαζί και να βιώσουν ευχάριστα την οκυτοκίνη που εκκρίνεται από τον εγκέφαλο. Όταν όμως ένας άνθρωπος είναι σε διάσταση με τον εαυτό του και διαχωρίζει το σεξ από το συναίσθημα όπως το κάνεις εσύ, τότε άμα τελειώσει τρέχει να φύγει. Δεν αντέχει καθόλου το αίσθημα της οκυτοκίνης. Η οκυτοκίνη είναι μια ορμόνη νευροδιαβιβαστής που εκκρίνεται από τον εγκέφαλο μετά την ολοκλήρωση της σεξουαλικής επαφής, η οποία μας κάνει να δενόμαστε ο ένας με τον άλλο, γιατί έχεις αναφέρει το κομμάτι που έκανα reverse arcing, είπες. Αντίστροφη επιχειρηματολογία, δεν ξέρω ακριβώς τον όρο, okay. Για να μιλήσω για το αν θα μπορούσαν οι άνθρωποι να ζουν χωρίς συναισθήματα και να περνάνε απλώς καλά. Λοιπόν, δεν μπορώ να σου απαντήσω όλα σου τα ερωτήματα. Συνέχισε να βλέπεις τα έξω. Και επίσης, το ναρκισιστικό σου κομμάτι ικανοποιείται πολύ όταν βλέπεις πολλά σχόλια και ότι μπαίνουν και σε μια εις βάθος
προσπάθεια οι φίλοι να σε πείσουν για το αντίθετο αυτό που πιστεύεις. Εγώ δεν θέλω να σε πείσω για το αντίθετο αυτό που πιστεύεις. Εγώ θα σου πω έτσι με ένα πολύ απλό και διαδικό τρόπο ότι βρίσκεσαι σε διάσταση με τον εαυτό σου. Και σου εύχομαι ολόκαρδα να συνδεθείς με τον εαυτό σου και να γίνεις ένα με τον εαυτό σου και να μην έχεις πλέον αποθυμένα. Και έχω εξηγήσει τι σημαίνει αποθυμένα. Αποθυμένα τραύματα, αποθυμένα αρνητικά συναισθήματα. Και ο τρόπος για να μπορέσει ένας άνθρωπος να συνδεθεί ουσιαστικά με τον εαυτό του είναι η ψυχοεκπαίδευση, την κάνεις εσύ, ακούς τα βίντεο μας, η ψυχοθεραπεία και ο προσωπικός πνευματικός αγώνας που θέλει κόπο και θα σου μιλήσω στη γλώσσα σου. Πώς πας εσύ και χτυπιέσαι 8 ώρες, πόσες, 2 ώρες πόσες μας έγραφες το πρώτο email στο γυμναστήριο για να έχεις κορμάρα, χτύπα και την ψυχούλα σου για να έχεις ψυχάρα, φίλε. Άμα σου περνά και άμα έχεις τα κότσια και σου μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος πολλές φορές έχει κατεβάσει τον πύχη. Ένας άνθρωπος ο οποίος πολλές φορές σταμάτησε να χτυπά την ψυχή του στο γυμναστήριο. Ένας άνθρωπος ο οποίος πολλές φορές είπε παραδίδομαι, δεν υπάρχει τίποτα, παραδίδομαι. Αλλά ξανασηκώνομαι γιατί πιστεύω πραγματικά ότι αυτό το οποίο μας διαχωρίζει τους ανθρώπους από τα άλλα στοιχεία της φύσης είναι η λογική την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να διαφοροποιηθούμε από το σύστημα και να γίνουμε όντως ανοθρόσκοντες άνθρωποι. Με πολύ αγάπη και με πολύ κατανόηση. Φιλιά.